Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το Περιπρές πίσω στο ραντεβού του λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3. Θα σχολιάσουμε όλα όσα έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Άρα μόνο τον σημερινό είναι τελικό. Χθεσινός δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Έχει σχέση με τη μαγεία, με το υπερφυσικό. Με τα γήπεδα που κατηφορίζουν. Με οτιδήποτε άλλο. Αν κάπου μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε χθες, ήταν εκεί. Χθες συζητήσαμε πολύ για αυτό το παιχνίδι. Όλοι μας παραδεχόμασταν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο κατόρθωτο, να ανατραπεί αυτό το 3-0. Χαρακτηριστικά κάποια στιγμή με τον Θωμά τον Μαντελόπουλο του έλεγα ότι αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο γίνεται όλη η συζήτηση είναι το Anfield. Είναι αυτό το γήπεδο. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχουν γούρια, παγούρια, αγκούρια, μαγικά, θεοί και δαίμονες, για μένα τουλάχιστον. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου απλά γι' αυτό. Είναι μέρος της πίστης που σου βγάζει μια φανέλα, μια κατάσταση. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί το έχουμε ξανακάνει, γιατί η ιστορία μας είναι αυτή. Γιατί... Σκέψου, ως τηλεθεατής εγώ τα πρώτα πράγματα που πρόσεξα και πάντα όχι μου άρεσαν, μου μένα αυτό το γήπεδο, είναι όταν έχει ευκαιρία η Λίβερπουλ, το τρέμουλο της κάμερας που περνάει στην οθόνη. Ναι. Αυτό συμβαίνει ότι πάντα. Κάτι γίνεται. Αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν είναι ότι έχει γίνει μια-δυο φορές. Στα μεγάλα παιχνίδια συμβαίνει πάντα. Ούτε στημένο να είναι. Ναι. Δηλαδή δεν πάει κάποιος και κουνάει την κάμερα. Και δεν ξέρω αν είναι. Η επίδραση αυτή μάλλον είναι διπλή. Έτσι. Και στον αντίπαλο που νιώθει την πίεση να αυξάνεται, το φόβο αν θέλει. Ακόμη και όταν μιλάμε για παίκτες όπως αυτή τη Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά. Και στον γηπεδούχο τη παίκτη Λίβερπουλ που νιώθει ότι σε αυτό το γήπεδο φορώντας αυτή τη φανέλα. Το πιστεύει ένα παραπάνω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί χθες η Λίβερπουλ, αν δούμε την 11η της και δούμε και την 11η της Μπαρτσελόνα, εντάξει, δεν είχε ούτε τον Σαλάχ ούτε τον Φερμίνο, τους δύο κατά κοινή ομολογία καλύτερους παίκτες της, καλύτερους επιθετικούς από τους καλύτερους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Κι όμως. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, το σίγουρο είναι ότι πάντα την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Έτσι. Αυτό το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναλέμε. Στο ποδόσφαιρο, πάντα την ιστορία τη γράφουν αυτοί που παίζουν, όχι αυτοί που απουσιάζουν. Δύο τελικές και οι δύο στην εστία και οι δύο. Μπήκε από τον τερματοφύλακα. Ο Ρίγκη. Έκανε αυτό που έπρεπε, έκανε τη δουλειά του. Τόσο απλά, έκανε τη δουλειά του. Ναι, έκανε αυτό που έπρεπε. Εγώ προπονητής που με να μπω, εγώ όταν ήρθε η μπάλα σούτα, ρε, αυτά παιδιά δεν έχω, μέσα, δεν έχω τίποτα άλλο. Πάμε στο επόμενο. Θα γυρίσω ο Φιρμίνο, θα πάω στον πάγκο στο τελικό. Σωστό κι αυτό. Αλλά εντάξει, για μένα και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Δύο άλλοι παίκτες είναι. Δύο, τρεις που ξεχώρισαν χθες. Εντάξει, φυσικά και η 11 της Λίβερπουλ. Για να κάνεις αυτό πρέπει να είναι. Σε υψηλά επίπεδα απόδοση, αλλά νομίζω το μάτς που κάνει ο Χέντερσον και ο Αλεξάνδερ Άρνοντ είναι νομίζω οι δύο που παρέσαιναν και τους υπόλοιπους κάποιες στιγμές. Πάμε λίγο στο καθαρά τεχνικό κομμάτι. Δύο μέρες πριν το παιχνίδι, ανεβάσαμε στο Repress την ανάλυση του πρώτου αγώνα, για να την έχουμε και λίγο φρέσκια. Και η καταγραφή των δεδομένων ήταν ότι στην Ισπανία, στο Camp Nou, η Λίβερπουλ έκανε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια. Και μόνο το ότι σε αυτήν τη βραδιά της το τελικό σκορ ήταν στο 3-0 από την εικόνα της την αδική, από την εικόνα των τελευταίων 10 λεπτών η Μπαρσελόνα είχε να θυμάται και πριν από το παιχνίδι και πλέον της έχει μείνει χαραγμένη η ευκαιρία του Ντεμπελέ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για να γίνει το 4-0. Ναι, αλλά θα γυρίσει να σου πει ο συνήγορος διαβόλου και η Λίβερπουλ έχει να θυμάται και είναι το δοκάρι του Σαλάχ. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Σίγουρα. Απλά, αλλά όντως πάντα... έτσι όπως έγινε το 4-0. Πάντως δεδομένο παίρνουμε το τελευταίο που θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι. Λες γιατί ρε Ντεμπελέ. Χθες το συζητούσαμε και λέγαμε ότι το ιδανικό για τον ουδέτερο είναι ένα γρήγορο γκολ. Και μπήκε το. Και παίρνει γρήγορα την πύρα και ράει στον καναπέ. Ναι, εσύ και ο καθένα που θα έλεγε, τώρα τι να δούμε, μωρέ, 3-0. Κατευθείαν. Λες, όπου εδώ είμαστε τώρα. Σκέψε, η γυναίκα μου περίμενε μήπως βγάλουμε το σκύλο βόλτα. Και με άμα γινόταν 1-1, λες. Και μου βλέπει το 1-0, πάω, θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθω. Άμα γίνει το 1-1, περίμενε με. Μην ανησυχεί. Όχι, εντάξει. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο είναι παρόμοιο με το πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα. Ναι, για 20 λεπτά η Λίβερπουλ. Ισορροπημένο ήταν... προς την Λίβερπουλ. Ναι. Έτσι πίεζε και στο πρώτο αγώνα. Με μάτς. Την Μπαρσελόνα να έχει κάποιες τελικές.
όταν βρήκε ειδικά προς το τέλος και με το Μέση και κάποια προσπάθεια μπας και βρεθεί με τον με το Σουάρες, ο οποίος είναι στο άλλο άκρο του, των πρωταγωνιστών, γιατί στο από το αρνητική πλευρά. Ναι. Από τα χειρότερα του παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Γιατί εντάξει, αυτά που έκανε τα κάνει συνεχώς. Έρχεται και στα μεγάλα παιχνίδια, αλλά όντως ήταν πολύ κακός αγωνιστικά χθες ο Σουάρες. Έρχεται το δεύτερο ημίχρονο και οι περισσότεροι με την κοινή μας λογική λέμε, ναι, okay, ξαναβγήκε ο Σακίρη από τα αποδυτηρία. Γιατί? Γιατί? Δεν τον είδες ρε Κλόπ. Γιατί ήταν όντως ο αδυναμός κρίκος συνολικά στο παιχνίδι. Βελτίωσε λίγο την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο πρώτο ημίχρονο εύκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς δύο και τρεις λάθος τοποθετήσεις του και πάσες του. Ο Κλόπ δεν τον βγάζει. Δεν θα πω ότι προφανώς κάτι ξέρει παραπάνω. Δεν είναι ότι ξέρει παραπάνω. Δεν είναι ότι ξέρει παραπάνω. Απλά πιστεύω ότι είχε πάρει τις αποφάσεις του. Ναι, και δεν είχε κάποια λύση ώστε να τον αντικαταστήσει άμεσα, λέγοντας ότι βγάζω σένα, βάζω κάποιον άλλον που θα μου δώσει το κάτι παραπάνω. Όντως. Και ξαφνικά η Λίβερπουλ, και επειδή βέβαια αυτά οι Άγγλοι δεν τα αφήνουν ποτέ να πέσουν κάτω και τα ψάχνουν όλα αυτά τις λεπτομέρειες, όπως και στο περιβόητο τελικό της Κωνσταντινούπολης, έτσι και χθες σκοράρει στο 54ο και στο 56ο λεπτό. Αυτό πάλι. Άμα θέλει. Άμα θέλει. Σου έχω κι άλλο. Σου έχω κι άλλο τέτοιο στατιστικό. Και θα το φέρω στην επιφάνεια. Γίνεται πολύ κουβέντα για το γεγονός ότι η Μπαρσελόνα την έπαθε για δεύτερη φορά. Και επειδή αν... το έχω ξεχάσει με θόρυβο το κινητό μου. Μπράβο, Αντώνη. Συγχαρητήρια. Μπράβο, όλοι μου. Και επειδή έπεσε πολύ φως, αλλά όχι τόσο όσο τώρα, γιατί μιλάμε για διαφορετική φανέλα, την έχει πάει δύο φορές η Paris Saint-Germain να αποκλειστεί με πολύ καλή νίκη στο πρώτο παιχνίδι, αλλά την παθαίνει η Μπαρτσελόνα. Την παθαίνει μέσα σε ένα χρόνο, την παθαίνει με τον ίδιο προπονητή και την παθαίνει με ποιον τρόπο. Στη Ρώμη το δεύτερο γκολ το δέχτηκε στο 58ο λεπτό και το τρίτο γκολ στο 81ο. Χθες το τρίτο γκολ το δέχτηκε στο 56ο λεπτό και το τέταρτο γκολ το δέχτηκε στο 79. Υπάρχει ένα διάστημα σχεδόν 20 λεπτών και στα δύο παιχνίδια και στις δύο καταστάσεις. Στη μία έχει ήδη δεχτεί δύο γκολ και καταλαβαίνετε ότι δέχτηκε και τρίτο, έχει αποκλειστεί, και στην άλλη είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, απ' την άποψη έχει δεχτεί τρία γκολ αλλά δεν έχει σκορ αποκλεισμού, έχει σκορ παράτασης. Αλλά και πάλι δεν βγάζει την απαιτούμενη αντίδραση. Είναι περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο. Δύο διαφορετικών αγώνων, δύο παρόμοιων καταστάσεων, με πολλούς κοινούς πρωταγωνιστές από την ομάδα που το παθαίνει. Ναι. Δεν θα πω στην συσύγκριση το αν, ήταν, αν είναι καλύτερη η περσινή Ρώμα ή η φετινή Λίβερπουλ. Η λογική λέει φετινή Λίβερπουλ. Okay. Αλλά μιλάμε για την, εξετάζουμε όχι την Λίβερπουλ και την περσινή Ρώμα και τη φετινή Λίβερπουλ. Εδώ όμως. Την Μπαρτσελόνα. Ναι, προσπαθώντας να αναλύσουμε αυτό που έπαθε η Μπαρτσελόνα μέσα σε ένα χρόνο δύο φορές. Η διαφορά είναι ότι, για παράδειγμα, πέρσι υπήρχε η δικαιολογία, παύλα εξήγηση, όπως θέλει να το πει κανείς, ότι ίσως πιάστηκαν στον ύπνο, ίσως πήγαν με σιγουριά. Τώρα, έχοντας πάθει αυτό ένα χρόνο πριν, από μια ομάδα κιόλας με φανέλα, όχι σαν τη Λίβερπουλ. Το να πας έτσι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εξήγηση. Δεν νομίζω να πήγε έτσι πάλι η Μπαρτσελόνα. Το έχουν δηλώσει. Το έχουν πει από την αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο που βγαίνουν από χθες συνέχεια του Μέση που λέει: ξέρω ότι σας πικράναμε και αυτό που πάθαμε δεν το ξαναπάθουμε. Υπάρχει ακόμα και η τοποθέτηση του Βαλβέρδε που την είπαμε την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο στην ένδειξη τύπου, αλλά και στο flash interview. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν αυτό. Θυμάστε τι πάθαμε. Το έχουμε πάθει. Οπότε βγάζουμε αυτή την δικαιολογία παύλα εξήγηση από την κουβέντα φέτος. Όχι, δεν. Δεν μπορεί να συνέβη αυτό. Η εικόνα της, η αγωνιστική, από το 2-0 μέχρι το 3-0 στη Ρώμη και από το 3-0 μέχρι το 4-0 στη Λίβερπουλ, είναι καρμπών. Ναι. Και δεν υπάρχει μία φάση που να πεις, ευκαιρία. Δεν υπάρχει μία στιγμή ένταση στο παιχνίδι.
ένας εκνευρισμός. Αρκετές φορές το λέω αυτό, αλλά μου φαίνεται λογικό κάποια στιγμή ένας παίκτης να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια τεχνική κρίση, τεχνητή κρίση μέσα στο παιχνίδι, για να εκνευρίσει τον αντίπαλο, για να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, για να τους την πει, να βρεθεί κάποια στιγμή που υπάρχει ένας τραυματισμός μισού, μια διακοπή ενός, δύο λεπτών, για να μαζέψει τους παίκτες του και να τους πει, ρε παιδιά, τι κάνουμε λίγο. Συνέρθει λίγο. Και να αυτό... πέσει ένα γαλλικό, ένα μπινελίκι, πώς να το πω έτσι. Αυτό το εντοπίζεις όχι μόνο στο διάστημα αυτό, από το 3 μέχρι το 4-0. Το εντοπίζεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν έχει γίνει το 1-0, όταν έχει μπει έτσι η Λίβερπουλ, όταν βλέπεις τον Ρόμπερσον να χτυπάει το κεφάλι του Μέση, που είναι άμφερ, δεν το συζητάμε, αλλά είναι μια κίνηση ψυχολογίας αυτό μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Και παρόλα αυτά, βλέπεις τις παίκτες της Μπαρτσελόνα να αλλάζουν πασούλες στην άμυνα, να δέχονται όλη αυτή την πίεση και να, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν βγάζουν αυτή την αντίδραση ότι πάμε να κάνουμε κάτι να το σώσουμε, να ξυπνήσουμε, να συνέλθουμε. Ή είχε τις ευκαιρίες με τον Μέση, μπορώ να θυμηθώ στο πρώτο ημίχρονο, και το Σουάρες, τρεις φάσεις και από εκεί και πέρα τίποτα. Μα, ξαναλέω, μου έκανε εντύπωση ότι δεν βγήκε εκνευρισμός. Ναι, όπως πέρσι. Με πειράζει, ρε παιδιά, τι γίνεται, καθίστε λίγο. Δηλαδή... Θα πάθουμε πάλι το ίδιο. Τίποτα, δεν το έδειξε καμία περίπτωση. Και δυσκολευόμαστε να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί έχει προσωπικότητες μέσα όπως ο Βιντάλ, ο Μπουσκέτς, ο Μέση, ο Σουάρες, εντάξει, να μην πάμε. Και παρόλα αυτά. Όχι, εγώ θα πάω στο Βιντάλ πιο πολύ. Στο Βιντάλ, ναι. Που είναι παίκτης νικητής, που είναι μαχητικός, που όλο αυτό το πνεύμα που βγάζει και. Αλήτης ολόκληρος είναι, αν θέλει. Ναι, να το πούμε πιο απλά. Ναι. Ναι. Ποδοσφαιρικός αλήτης. Ναι. Αλλά... Από εκείνον περίμενα ένα μαρκάρισμα για κίτρινη, μια τσατίλα. Ένα ρε εσείς, ξυπνήστε λίγο. Ναι. Πάμε λίγο. Είτε το πιστεύετε όχι, επειδή είναι τέτοιος άνθρωπος, επειδή θα βγάζει εκνευρισμό. Τον οποίο τον βγάζει ο Βαλβέρδε πριν το 4-0 ή μετά. Δεν το μου διαφεύγει. Εκεί μόνο δείχνει τον εγκονισμό του, στην αλλαγή ο Βιντάλ που στραβώνει το ύφος, αποχωρώντας. Ναι, τι να πούμε, για την άμυνα, για τον Άλμπα. Μα δεν είναι ότι χθες, δεν είναι ότι δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ο Λίβερπουλ. Είχα μια σιγουριά μέσα μου ότι δεν θα την ξαναπάθει η Μπαρτσελόνα. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν έβλεπα κάτι διαφορετικό εκτός από πρόκληση η Μπαρτσελόνα. Ναι, έλεγες, έλεγα, ένα θα το βρει με τον έλεγα ότι ήμουν στη λογική η Λίβερπουλ, τέτοια πράγματα, ναι, την έχω ικανή. Δεν είχαμε τίποτα έκανε την Μπαρτσελόνα να ξαναπάθει το ίδιο πράγμα. Όχι μόνο ως ομάδα, και ως παίχτες. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία στο παρελθόν, τη δεκαετία του 90, του 2000, έκανε τέτοια πράγματα και είναι. Μιλάμε για τους ίδιους παίχτες. Ναι. Οι ίδιοι είναι. Ο Ντρεστέγγεν, ο Πικέ, ο Μπουσκέτς, ο Τζόρντι Άλμπα, ο Σουάρες, ο Μέση. Όλοι. Είναι απίθανο και δεν ξέρω πώς μπορεί να το ξεπεράσει αυτό η Μπαρτσελόνα. Θα τις μένει πάντα τώρα, θα το έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της. Έτσι όπως το έπαθε δύο σερί φορές. Είναι ξέρεις, εντυπωσιακό. Όντως σε αυτό συμφωνούμε, Αντώνη, είναι πιο εντυπωσιακό το πώς το ξανάπαθε η Μπαρτσελόνα παρά το πώς το ξανά έκανε η Λίβερπουλ. Που αν κάποια ομάδα μπορεί να τα κάνει αυτά, είναι η Λίβερπουλ. Έτσι, το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Οι μουσουλμάνοι λένε ότι ό,τι σου έχει συμβεί δύο φορές μπορεί να σου συμβεί και τρίτη. Ναι. Εγώ κάτι ανέφερα χθες. Επειδή ο Σταύρος αναφέρει το κάρμα συνεχώς, πληρώνουν ακόμα εκείνο την κλοπή που είχαν κάνει με την Παρί. Ο μόνος τρόπος είναι να ξαναπαίξουν. Ναι, να ξεκλειστεί το κακό. Να κλειστεί του χρόνου Παρί Μπαρτσελόνα και να βρούμε ποιος είναι αυτός που θα το κάνει τρίτη φορά. Ναι. Τέταρτη ανατροπή φέτος, τέτοια εντυπωσιακή στο Champions League. Βλέπουμε πάλι ένα τρομερό Champions League. Πέρσι λέγαμε ότι είναι ίσως το καλύτερο, φέτος νομίζω είναι ακόμα καλύτερο. Μετά την Manchester United, τη Juventus που το έκανε με την Ατλέτικο και τον Άγιαξ που το έκανε στο Μπερναμπέου, βλέπουμε κι άλλη ανατροπή σαν νοκάουτ. Ναι. Αυτό το ιταλική σκέψη ότι το ιδανικό σκορ είναι το 2-0, πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε σιγά σιγά στο χρονοτούλαπο. Και πρώτη φορά μετά το 2013 που ήταν το Bayern Dortmund θα δούμε τελικό χωρίς Μέση και Ρονάλντο. Μετά από 7-6 χρόνια. Α, και ίδιο, ναι, και ίδιο θα λείπουν. Σωστά. Το 14 Ρονάλντο, 15 Μέση, 3 σερί μετά Ρονάλντο. Φέτος δεν θα είναι κανένας. Σωστό και αυτό. Είναι από πού να την πιάσει χθεσινή βραδιά.
Εντάξει, είναι από τις βραδιές που γράφτηκε ιστορία. Ναι, νομίζω ότι θα το αναφέρουμε για χρόνια αυτό το μας. Και ειδικά και λόγω των ομάδων. Ειδικά λόγω των ομάδων. Αν για παράδειγμα είχε κάνει μια άλλη ομάδα με άλλο βάρος φανέλας και άλλη διάρκεια σε top επίπεδο, την ανατροπή που είχε κάνει η La Coruña με τη Μίλαν. Ναι. Θα είχε πάρει διαφορετική θέση στην ιστορία. Και εδώ θα υπάρχουν και τώρα η λεπτομέρειες που στο μέλλον ίσως να μην τις δώσουμε τόσο πολύ σημασία, αλλά είναι πρώτη σημαντική λεπτομέρεια ότι ένα βράδυ πριν η Λίβερπουλ ουσιαστικά καταλαβαίνει ότι μάλλον το χάσαμε πάλι. Ναι, ότι δεν το. Και ένα βράδυ μετά πάει να παίξει χωρίς τους δύο, να μην πω τους καλύτερους παίκτες, αλλά δύο βασικά χαρτιά της, έτσι, το Σαλάχ και το Φιρμίνο. Και παίζει χωρίς αυτούς. Και έχει απέναντί της μια ομάδα με όλα τα βαριά χαρτιά της. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες στο μέλλον που θα θυμόμαστε ότι γύρισε αυτό το 3-0. Αυτά ίσως να μην τα δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Δεν θα είναι λεπτομέρειες, αλλά έπαιξαν ρόλο. Ακόμα και τώρα που το συζητάμε λίγο, προσπαθώ να σκεφτώ το τι έκανε η Μπαρτσελόνα για να τα αποφύγει. Προσπαθώ να σκεφτώ μετά στο δεύτερο ημίχρονο μία φάτση της Μπαρτσελόνα που να είπες εκεί μήπως να. Δεν, όχι, δεν υπάρχει. Και εντάξει, τι να πεις και για το. Όχι τόσο το κοουτσάρισμα του Κλοπ. Νομίζω έχει παίξει μεγάλο ρόλο η ψυχολογική προετοιμασία που έχει κάνει ο Κλοπ στην ομάδα του. Για να βγουν με αυτή την αποφασιστικότητα από το πρώτο λεπτό. Και εγώ αυτό που παρατήρησα το πρώτο ημίχρονο που με εντυπωσίασε, το pressing που. Και το έχει στείλει και ένας φίλος σελίδα του Repress, το εντυπωσιακό pressing από το 1 έως το 90. Κυρίως από τους half. Με το Henderson να είναι εντάξει, φοβερός. Πάνω κάτω, πατούσε περιοχή, έκοβε, μοίραζε, άλλαζε παιχνίδι, έκανε τα πάντα. Μιλάμε για pressing μιας ομάδας αρχές Μαΐου. Με πόσα παιχνίδια στην πλάτη? 38, 48, 50, minimum 55. Στην Premier League παιχνίδια, όλα υψηλής έντασης. Premier League παιχνίδια, έτσι. Ναι. Με 94 βαθμούς στην Premier League, μόνο με μία ήττα. Είναι εξωπραγματικό. Ναι. Και πολύ βιαστήκαμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα θα μείνει χωρίς τίτλο. Είναι ακόμα ζωντανή. Και στους δύο τίτλους. Λες αυτό να φόβησε τη City. Εν ώψη Κυριακής. Ναι, κοίταξε, αν ήθελα να τρολάρω, θα έλεγα είμαστε στη Μαδρίτη, πρωταθλήτρια Αγγλίας που είσαι. Εύκολα. Εύκολα. Γιατί δεν μπορούσε να πάει να το δούμε για τελικό αυτό το ζευγάρι. Ναι, όντως. Και φαντάζεσαι, Κυριακή 12 Μαΐου την ίδια ώρα να παλεύουν για το πρωτάθλημα και 20 μέρες μετά να πάνε να παίξουν στο Μαδρίτη τελικό Champions League ιδιώτης, αλλά. Εντάξει, ας μην αποκλείουμε ακόμα το σενάριο αγγλικού τελικού. Αυτό και αυτό με βολεύει. Σε βολεύει πολύ. Εγώ το είχα πει από την αρχή, είπαμε, ή Liverpool τότε να δούμε, ή Ajax Barcelona. Βλέπαμε να έρχεται κοντά το Ajax Barcelona, αλλά σήμερα αλλάζουν τα δεδομένα. Εντάξει, για το δεύτερο μισό, στο οποίο θα αναφερθούμε και στο σημερινό μη τελικό, έχω σύμμαχο πλέον. Είμαστε μαζί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Όχι τόσο εντυπωσιακά όσο επέστρεψε η Liverpool, αλλά επιστρέψαμε. Θα ήταν αδύνατο. Ναι, θα ήταν αδύνατο. Ξεκινούσαμε με οργή. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο. Ξεστήκαμε, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Κοίταξε, εμείς το είπαμε λίγο πιο κομψά. Ναι. Εμείς αρχίσαμε λίγο, τα λέγαμε χθες για το Anfield, ξέρεις λίγο, εντάξει. Ναι. Κοίτα, εγώ ό,τι έπιασα στο στόμα μου αναστήθηκε. Ορική παραδείγματος χάρη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ακόμα έχει και 4-5 ενέργειες μέσα στο παιχνίδι που λες, φίλε, είναι αυτός, ή πως είναι άλλος. Αλλά τελικά αποδείχθηκε το πολύ απλό πράγμα ότι η ιστορία και η αύρα ενός κλαμπ, το γήπεδο τέλος πάντων και ένα ξεκάθαρο πλάνο ενός προπονητή που επέμεινε σε αυτό παρά την ήττα του πρώτου αγώνα, παρότι δεν είχε δύο κομβικά χαρτιά στη διάθεσή του, τρία κοίτα. Σωστό, αν και ναι. Εκεί δεν είχε θέμα, είχε λύσεις. Επέμεινε στο πλάνο, ήρθε τον γκολ νωρίς που κακά τα ψέματα εκεί μπήκανε οι κακές ιδέες στο μυαλό της Μπαρτσελόνα με δεδομένο ότι είχε αποκλειστεί
με έναν τέτοιο τρόπο μία χρονιά πριν, όχι 10 πριν, μία πριν. Εντάξει, και εκεί φάνηκε τέλος πάντων το τι πρεσβεύει πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το Champions League γενικά φωτογραφίζει το ύφος των ομάδων που θα προχωρούν από εδώ και πέρα σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι αν περάσει και ο Άγιαξ σήμερα, νομίζω ότι οι δύο ομάδες που θα είναι στο τελικό θα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η άποψή μου. Και γενικά, όσον αφορά στο ζευγάρι των δύο αγώνων, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Εντάξει. Αυτή ναι, είναι η αλήθεια. Ναι, σε 180 λεπτά η Λίβερπουλ ήταν καλύτερη. Αλλά θα δούμε αν τελικολογικά, αν περάσει ο Άγιαξ, που δεν το θέλει ο Αντώνης αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή έχει κερδίσει εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι το φαβορί. Θα είναι δύο ομάδες που ουσιαστικά βασίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι, στον ίδιο τρόπο σκέψης, δράσης. Ναι. Τους ενδιαφέρει η επιθετικότητα σε όλες τις εκφάσεις του παιχνιδιού τους. Ακόμα και όταν αμήνονται. Ναι. Αυτή είναι η. Εντάξει, η Λίβερπουλ το κάνει λίγο καλύτερα νομίζω. Ο Άγιαξ το κάνει με περισσότερο νεανικό θράσος. Που βέβαια, αν πετύχει η ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει, μπορεί να του κάνει καμιά μυθική κηδεία. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Όντως. Για μια ομάδα η οποία μέσα σε ένα χρόνο με τον ίδιο προπονητή και ο ίδιος παίκτες σε βαθμό 5-6 πρωτοκλασσά τους παθαίνει το ίδιο, τι κάνει. Δηλαδή, το τελευταίο παράδειγμα μου θυμίζει. Το έχουμε συζητήσει. Μου θυμίζει λίγο CSKA μπάσκετ. Ωραία, πάμε λίγο να το δούμε ποδοσφαιρικά το χθεσινό. Ο τρόπος που έτρεχε η Λίβερπουλ μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να καλύψει τα τρεξίματα αυτά, η Μπαρτσελόνα έχει τη δυνατότητα να διαθέτει έναν παίκτη ο οποίος δεν τρέχει σε φάση άμυνας ποτέ. Όχι. Ναι, όχι, έτσι είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Μέση κρατάει τις ανάσες του για την επίθεση, γιατί μια ενεργειά του μπορεί να ορίσει τις τύχες. Είναι άλλο το κρατάω τις ανάσες μου για την επίθεση και άλλο οι υπόλοιποι δεν συγχρονίζονται με αυτό. Δεν το υπηρετούν, γιατί σου λέει εγώ θα σκιστώ και θα τρέξω παραπάνω, γιατί ξέρω ότι αν το κάνω αυτό, αυτός που είναι μπροστά θα κάνει τη δουλειά του και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ναι, αλλά δεν κάνει τη δουλειά του μέχρι τελικά όμως, γιατί εκεί που θα βρει μια ομάδα με πολύ υψηλή ένταση θα πρέπει να τρέξει και αυτός. Με λίγα λόγια που θέλω να καταλήξω, δεν είναι μόνο φύγε το Μέση. Όχι, όχι, ο Μέση λογικά κάνει αυτό το πράγμα που κάνει και νομιμοποιείται να το κάνει. Είναι η κουβέντα που έχουμε κάνει στο παρελθόν πολλές φορές, ότι ο Μέση είναι πάνω από το κλαμπ πλέον. Και το κλαμπ είναι εγκλωβισμένο στην παρουσία του Μέση. Δεν μπορεί να κάνει μεγάλες τομές η Μπαρσελόνα όσο έχει τον Μέση. Είναι ο Μέση και από εκεί και πέρα υπάρχουν καλοί παίκτες οι οποίοι όμως δεν μπορούν αν κομπλάρει ο Μέση. Στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή σου άρεσε πόσες επαφές είχε στο δεύτερο ημίχρονο, Αντώνη? 6. Και οι τρεις ήταν στη σέντρα. Πότε ήταν? Οι τρεις στη σέντρα. Στη σέντρα. Οι τρεις ήταν στη σέντρα. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει ένα θέμα πέρσι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ο Πρίγιοβιτς είχε 4 επαφές με την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σουάρες ουσιαστικά είχε λιγότερες. Όντως. Άρα εδώ τώρα τι συζητάμε. Συζητάμε ότι η Μπαρσελόνα του Μέση δεν είναι η Μπαρσελόνα του Μέση, του Τσάβη, του Ινιέστα, του Μπούσκετς, που πάλι ήταν χθες καλός τέλος πάντων κτλ. Είναι η Μπαρσελόνα πλέον του Μέση, που όλοι χορεύουν ανάλογα με τις διαθέσεις του. Και με αντιπάλους όπως η χθεσινή Λίβερπουλ, που ο Μέση δεν μπορεί να, ούτε τους χώρους να βρει, ούτε την ευχαίρεια να δημιουργήσει, φαίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όλο αυτό αναδεικνύεται. Μα ακριβώς αυτό, όσο ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας, τόσο μειώνεται και η δυνατότητα δράσης του Μέση. Γιατί σου λέει, εντάξει, αν τον κλείσω αυτόν, τελειώσαμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Σε πρώτο παιχνίδι συγκυριακά εμφανίστηκε ο Μέση, εντάξει. Στην ροή του αγώνα δεν υπήρχε Μέση. Ήταν κλεισμένος. Είναι μια στημένη μπάλα και ένα rebound από δοκάρι. Yeah. Ωραία. Πράγματι, ναι. Ακόμα και αυτά όμως τα έκανε. Τα έκανε, ναι. Τα έκανε. Ναι. Θα υπάρχουν και παιχνίδια που συγκυριακά θα βγει μπροστά, εννοείται. Και χθες θα μπορούσε συγκυριακά να το είχε καθαρίσει αν στις δύο φάσεις που του δόθηκαν τα σου πήγαιναν μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είδαμε τίποτα. Πάλι θα ήταν συγκυριακό αυτό αν συνέβαινε. Ναι, δεν μπορείς να έχεις μια ζωή ένα στα δύο. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή η στατιστική ουσιαστικά των δύο αγώνων είναι η φυσιολογική του Μέση. Ξέρω εγώ, έκανε 2 στα 8.
2 στα 9. Πάλι πολύ είναι. Δεν είναι ο φορ, δεν είναι αυτός που καταλήγει η φάση για να έχει καλύτερες ανάσεις. Είναι αυτός που δημιουργεί τη φάση. Τα ποσοστά στη θέση του είναι ένα 10, ένα 12. Απλά ο Μέση το έχει ένα 6, ένα 7. Τώρα βλέπαμε πάλι στο replay εδώ στην οθόνη το τέταρτο γκολ και το πώς πιάνεται στον ύπνο όλη η Μπαρτσελόνα ουσιαστικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν δουλεμένο αυτό. Όχι, μα εκείνη τη στιγμή του βγήκε. Ναι, είναι η ευφυΐα του Άρνολντ, η ευφυΐα. Εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή η απόφαση βασικά, το πώς έχει περισσότερη διάθεση στο παιχνίδι. Να μιλάνε για κομπίνα πολύ. Δεν νομίζω. Γιατί αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει τι κάνει ο συμπαίκτης του. Ναι. Και άλλα, πιο εντυπωσιακό είναι... Πιάνει την πατσαβουριά και πάει στις αράχνες. Ναι. Πιο εντυπωσιακό είναι το πώς πιάνεται στον ύπνο ολόκληρη Μπαρτσελόνα. Σε ένα τέτοιο σημείο του παιχνιδιού με το 3-0 μόνο αυτό και πιάνονται στον ύπνο κι όμως. Αποδεικνύεται, φίλε, στο ποδόσφαιρο λοιπόν αυτό το πράγμα που λένε οι προπονητές πάντα για τη συγκέντρωση. Και αυτό που μας λέγανε από όταν πηγαίναμε στον ιστορικό Παύλο Μεράκη προπόνηση 5 χρονών. Κοιτάτε την μπάλα. Δεν γυρνάς ποτέ πλάτη στην μπάλα. Δεν κοιτάς ποτέ αλλού από την μπάλα. Τσεκάρεις τον αντίπαλό σου σε ένα, ξέρω εγώ, ποιον μαρκάρεις, τι κάνεις ή το χώρο σου όταν παίζεις ζώνη. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα κοιτάς την μπάλα, πάντα. Πάντα. Έτσι. Δεν ξέρω, πραγματικά, είναι έπος αυτό που έκανε η Liverpool χθες. Αλλά άμα κάνουμε μία αναδρομή σε ό,τι έχει συμβεί στο φετινό Champions League, παιδιά, δεν έχουμε δει καλύτερο. Ναι, πέρσι το λέγαμε πάλι αυτό, αλλά φέτος νομίζω το έχει ξεπεράσει με αυτά που έχουν γίνει. Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό που ζούμε φέτος είναι μυθικό. Δεν υπάρχει. Τέτοια διοργάνωση δεν, πραγματικά δεν. Ναι, με τις ανατροπές, με όλα. Με τα γκολ, με αγωνία, με... Δεν. Ακόμα κι αν το περσινό Champions League έκανε κάποιες ομάδες να πούνε ότι ξέρεις τι, μήπως ρε εσύ να παίξουμε περισσότερο άμυνα, θα αντέξουμε. Μα πάρουμε ένα αποτέλεσμα από το παιχνίδι, για να το πάρουμε θα αντέξουμε. Μα φέτος έχουν καταρρεύσει τόσες πολλές, όχι απλά τα φαβορί, τα σίγουρα αποτελέσματα. Το 0-2 της Παρίσι στο Old Trafford κατέρευσε, το 2-0 της Ατλέτικο επί της Γιουβέντους κατέρευσε. Το 3-0 αυτό εντάξει είναι το χθεσινό, είναι το αποκορύφωμα. Το χ του Άγιαξ με την Γιουβέντους στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ήττα του Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ από τη Ρεάλ. Και έγιναν όλα τόσο εμφαντικά που αυτό είναι νομίζω που εντυπωσιάζει περισσότερο. Και στο τέλος ποιες ομάδες είναι αυτές που φτάνουν στο τέλος? Αυτές που τρέχουν. Αυτό το μόνο. Με τις γρήγορες μεταβάσεις, με τα χαφ που πρεσάρουν ψηλά. Αυτές που τρέχουν. Απλά πλέον το τρέξιμο δεν είναι ο ξυλοκόπος που τρέχει, γιατί αυτοί που τρέχουν ξέρουν και μπάλα. Αυτή είναι η διαφορά πλέον στο φετινό Champions League. Τι να πεις δηλαδή, ότι ο Άγιαξ απλά τρέχει, που έχει κάνει 10 συνδυασμούς σε κλάσματα. Μα δεν είναι. Εγώ το έχω πει και σε άλλη εκπομπή και το ξαναλέω. Το εντυπωσιακό με τον Άγιαξ είναι, πώς μου έχει μείνει στο μυαλό, αν το βλέπεις λίγο μια τηλεόραση μακριά, μπορείς να δεις 6 φάσεις, να μην καταλάβεις ποιος έχει τελειώσει τη φάση και να πεις θα την τέλειωσε μπροστά. Όχι. Μπορεί να είναι 6 διαφορετικοί παίκτες που να έχουν κάνει ένα αποτίμιο έως εξαιρετικό τελείωμα. Και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Είναι το τρίκ που κάνουν με τον Τάντιτς. Ωραία. Είναι αυτό το τρίκ που από την κορυφή ζητάει ουσιαστικά να γίνει δεκάρι. Και από πίσω του μπορεί να βγαίνει και ο Κρόιφ, να αισθηθεί να βγει και αυτός. Λες να παίξω anytime scorer και έχεις 7 επιλογές. Ναι. Και χθες η Liverpool ουσιαστικά τι κάνει. Το πρώτο γκολ ξεκινάει από το Henderson που εντυπωσιακά πατάει στην περιοχή και απλά παίρνει το rebound το Ricky Dax και το βάζει. Τα δύο τα άλλα γκολ τα επιχείρει ο Εύα Βαϊνάλντουμ, πάλι χαφ που είναι μέσα στην περιοχή. Ένα σουτ και μια κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι την παίρνει από το Πικέ. Όχι από μένα, ούτε από τη Σακίρα, από το Πικέ. Δηλαδή, πολλοί έχουμε στο μυαλό μας τη Λίβερπουλ με την τριάδα μπροστά να κάνει τη διαφορά. Αλλά νομίζω η τριάδα η χθεσινή του κέντρου με Φαμπίνιο, Μίλεν και Χέντερσον, συν το Βαϊνάλντουμ, αν βάλουμε που μπήκε μετά, νομίζω εκείνη κάνει όλη τη διαφορά με το πώς είναι σε όλο το γήπεδο. Και βλέπουμε έναν 20χρονο να έχει δύο επινοήσεις. Ωραία, που αλλάζουν την ιστορία του αγώνα. Δηλαδή ο Άρνοντ και στο corner και στην assist στο δεύτερο γκολ είναι ο πιο κομβικός παίχτης, θεωρώ, της Liverpool, με δεδομένο ότι υπάρχουν οι σκόρες των δύο τερμάτων, εντάξει, από δύο ο καθένας. Αλλά στην οικονομία του αγώνα, αν δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες ο Άρνοντ, δεν θα γύριζε ποτέ αυτή η σειρά.
ο οποίος δεν ξεκίνησε στο πρώτο παιχνίδι, εντάξει. Ναι, πήγε να το πάει πιο συντηρητικά με τον Γκόμεζ από εκεί, αλλά. Και η Μπαρτσελόνα 90 λεπτά δεν είναι κάπου. Ειδικά στο δεύτερο μήνα. Αν δεν είχε τον Μπούσκετς χθες, Αντώνη, να του ηρεμήσει 2-3 φορές, μπορεί να το είχαν και 8. Έτσι όπως έπαιζε. Μιλάμε για κακή κατάσταση. Αυτά που κάνει ο Άλμπα στα 2 γκολ, δηλαδή. Η αριστερή πλευρά με Άλμπα Κουτίνιο νομίζω ήταν ό,τι χειρότερο σε αριστερή πλευρά έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, η επιβεβαίωση των όσων λέμε. Τι δεν έχει ο Κουτίνιο, έκρηξη, ένταση. Πού ήταν ο Κουτίνιο σε αυτή τη σειρά, υπήρχε. Πού είναι ο Κουτίνιο γενικά. Κάκης. Γενικά πού είναι ο Κουτίνιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Λίβερπουλ απελευθερώθηκε πουλώντας τον Κουτίνιο. Και όχι μόνο τον πούλησε. Συμβόσε και για 2 χρόνια να μην μπορεί η Μπαρτσελόνα να τη πάρει άλλο παίχτη. Ναι. Απίστευτο. Ναι, ο Κλοπ από εκείνη τη μέρα και μετά μπόρεσε να βγάλει την ένταση που θέλει στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με την Λίβερπουλ. Εντάξει, ο τρόπος που παίζει είναι. Ούτε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς θα χτίσει, τίποτα. Πίεση στο θάνατο όλοι και πάμε. Γρήγορη επίθεση, όχι τσούκου τσούκου, να κάτσω να γυρίσω την μπάλα, όχι, πάμε. Αυτός είναι τρίτος τελικός της Champions League. Του Κλοπ. Του Κλοπ. Και είναι επίσης το εντυπωσιακό το ότι με τη Liverpool σε 3 χρονιές στην Ευρώπη δεν έχει γνωρίσει ούτε έναν αποκλεισμό. Στο Europa League την πρώτη φορά πήγε μέχρι τον τελικό, το έχασε εκεί. Ναι. Πέρσι το ίδιο. Φέτος πάλι φτάνει μέχρι τον τελικό. Δεν έχει αποκλειστεί ούτε μία φορά. Σε διπλούς αγώνες. Ναι. Ναι, ήρθε η ώρα να το πάρει όμως κιόλας. Πρέπει. Γιατί όσο αποθεώνεται για τους διπλούς αγώνες που περνάει, τόσο θα σπηλωθεί αν χάσει τέταρτο τελικό σερί. Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Εγώ το Champions League, επειδή την έχουμε πιάσει την κουβέντα αρκετές φορές, είναι πλέον ένας θεσμός ο οποίος συνδυάζει τα πάντα. Είναι ένας θεσμός που δημιουργεί τάσεις. Δηλαδή, εγώ το έχω στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας θεσμός που εξελίσσει το ποδόσφαιρο, νομίζω. Ναι. Αν δεν υπήρχε. Όπως ήταν η Μαντόνα στην ΠΟΠ, ωραία, είναι το Champions League στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ό,τι φορούσε η Μαντόνα, έβλεπε την τούλα από την Πολύχνη, το φορούσε. Ωραία. Που, 6 μήνες αυτά μετά. Που ναι. Παλιότερα αυτό γινόταν περισσότερο λίγο με τα παγκόσμια κύπελα. Τετραετία δηλαδή. Μάλλον ακολουθούν τώρα πλέον εκεί. Γιατί ό,τι είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο του 18 το είχαμε δει σε μεγάλο βαθμό στο περσινό Champions League. Και τώρα το βλέπουμε ακόμη πιο έντονα φέτος. Εντάξει, το Champions League νομίζω ότι ξεφύγει από όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και όταν. Το 14 που πήγαν οι ομάδες τριάδα δεν προχώρησε αυτό. Το 14 ήταν ένα μουντιάλ που πολλές ομάδες παίξαν τριάδα. Ναι. Αλλά δεν προχώρησε αυτό το 15 και το 16 στις ομάδες. Ενώ τώρα μιλάμε ότι κάποτε λέγαμε ότι θέλουμε 11 μηχανάκια. Όχι, δεν μας κάνουν. Θέλουμε 11 μηχανάκια που να ξέρουν μπάλα. Ναι. Θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερες ομάδες που θα βγάζουν τέτοιους παίκτες. Ήδη ο Άγιαξ το έκανε πριν υπάρχει ζήτηση, ο Άγιαξ έχει προσφορά. Ναι. Γιατί και ο Άγιαξ είναι από τις ομάδες που δημιουργεί τάσεις στην αγορά. Δημιουργεί ατομικά project. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν από το 17 ήταν ο τελικός του Europa Ajax United. Ναι, το 17, ναι. Πού είναι ο Ajax και πού είναι η United. Τι δρόμο ακολούθησε κάθε ομάδα. Πώς κινήθηκε. Ναι. Πώς το προχώρησε. Όχι, η United από τότε που έχασε την ασφάλεια του Ferguson δεν είναι United, εντάξει. Όχι, με διαφορετικά project που έχει επιχειρήσει τις έχουν αποτύχει όλα μέχρι τώρα. Όχι απλά αποτύχει, Γιώργο. Μιλάμε τώρα για. Παταγώδη αποτύχει. Μιλάμε τώρα ότι άμα γινόταν αυτό στην Ελλάδα, υπήρχαν τέτοια λεφτά και εξοδευόντουσαν έτσι και υπήρχε αυτή η εικόνα. Θα υπήρχαν ελευθεροί σκοπευτές έξω από το γήπεδο. Ελευθεροί σκοπευτές και νύντσα. Και νύντσα, κανονικά. Στεράκια και τέτοια. Σήμερα. Το ηλεκτρονικό που παίζαμε. Σαϊνόμπι. Ναι, το θυμάμαι γιατί το είχα κάψει. Εντάξει, εγώ είμαι άλλη γενιά, δεν τα προλάβαμε. Σήμερα τι περιμένετε να δείτε. Θα σου πω τι περιμένω εδώ. Περιμένω εδώ αν τότε να μπορεί να επαναλάβει ένα δεύτερο ημίχρονο, αλλά με παίκτη να τελειώνει φάσεις. Και έχοντας στο μυαλό της απέναντι μια ομάδα η οποία σου έχει δώσει την αίσθηση ότι με κλειστά τα μάτια μπορεί να κάνει ό,τι έχει δουλέψει και το κάνει και με ανοιχτά. Ναι.
Το ερώτημα, Αντώνη, σημερινή αναμέτρηση είναι: μπορεί τότε να βάλει δύο γκολ και πάνω? Ένα θα φάει. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ μόλις τώρα. Δηλαδή, ότι θα το φάει, νομίζω το θεωρούμε όλοι σίγουρο ότι θα σκοράρει ο Άγιαξ. Εμένα πιο πιθανό μου κάνει ένας αποκλεισμός με 2-2. Να πάει εκεί, δηλαδή, να μην τη βγει τρίτο. Πάρα. Ο Άγιαξ που πρώτη φορά πάει σε ρεβάνς έχοντας προβάδισμα. Και πρώτη φορά παίζει ρεβάνς στην έδρα του, βέβαια. Δεν ξέρω και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετά σήμερα, δεν ξέρω πώς θα πρέπει τότε να διαχειριστεί τα τρεξίματά της. Που δεν έχει όσο ο Άγιαξ. Είναι σίγουρο. Πιο βαριά κορμιά είναι. Πιο κορμιά. Μόνο αυτό έχει η τότε να αυτή τη στιγμή. Έχει κορμιά. Αλλά δεν έχει ναι, ούτε ένταση. Ναι, με τον Ντάιερ, έχει... με τον Σοκό. Ντάιερ, το, ναι, δεν έχει ένταση. Ένταση δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Και έχει αυτό το Μόουρα. Εγώ κυνηγάω αυτό το Μόουρα. Τώρα το που τον μίλησα, βέβαια, βάλω το ένα δεκάρικο. Α σκοράρει σήμερα. Ναι, δεν βάλω το τώρα γιατί έχω ένα σερί. Ένα καλό σερί για την ακρίβεια. Είναι ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Το κεφάλι κάτω και πάμε. Ναι, με τρελαίνει. Ο Παντέλος τουλάχιστον έπαιζε στα πλάγια, καμιά σέντρα κυνηγούσε. Έκανε και 5-6 γκολ σε κάθε σεζόν. Ναι, ο Μόρα είναι πιο πολύ δεύτερος επιθετικός. Ναι. Σε τέτοιο... Δεν είναι αυτή τη τσαπατσουλιά εκεί, δεν την μπορώ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Αντώνη, σύγκρινε την τσαπατσουλιά του Μόρα και πώς λειτουργεί ο Άγιαξ με τον Έρες και τον Φαντεμπέκ. Όχι, οι άλλοι είναι killer. Μπαίνουν στην περιοχή και έχουν λοκάρει στόχο. Ξέρουν σε ποιο τετραγωνάκι του δειχτή, το δείχτη θα στείλουν την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Επειδή μιλάμε για αναμετρήσεις που κρίνονται πάντα σε λεπτομέρειες, εντάξει. Ναι. Και αναφέρομαι στο Μόρα γιατί είναι ο μοναδικός που έχει την ταχύτητα για να εκμεταλλευτεί, ξέρω εγώ, τα πολλά ένας-ένας που βγαίνουν οι αντίπαλοι του Άγιαξ, αλλά όταν θα δει την εστία, τι κάνει εκεί. Εγώ έχω φίλο που μου στέλνει τώρα μήνυμα ότι πιστεύει ότι θα δούμε φέτος Tottenham Liverpool στο Champions League και Chelsea Arsenal στο Europa. Δύο αγγλικούς τελικούς λες, απόλυτη κυριαρχία. Καλά, ότι οι Άγγλοι κυριαρχούν δεν τίθεται θέμα, εντάξει. Μόχθησαν απλά, γι' αυτό. Ναι, τυχαίνει. Ναι, και αυτοί κυριαρχούν, ρε Αντώνη, γιατί έχουν κάνει μια λίγκα η οποία μετά το Champions League είναι το αμέσως επόμενο πιο εμπορικό προϊόν. Δεν είναι τυχαίο όλα, είναι μια λυσίδα. Γιατί στο πρωτάθλημά τους υπάρχουν και 44 παίκτες που είναι διεθνείς και παίζουν στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Βεβαίως, τι. Δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Τώρα δεν συγκρίνεται καν παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν μιλάμε για το γερμανικό με το αγγλικό, είναι η μέρα με τη νύχτα. Πλέον δεν συγκρίνεται και η Αγγλία-Ισπανία, υπάρχει χάσμα. Μα νομίζω ότι η συζήτηση των δύο προπονητών, του Ποκετίνο και του Τεχάκ, στο πρώτο παιχνίδι, που ο Ποκετίνο είπε είναι αδικία που ο Άγιαξ είναι ξεκούραστος και εμείς έχουμε παιχνίδι ανάμεσα. Και λέει αυτό είναι αδικία. Και ρωτήθηκε γι' αυτό ο προπονητής του Άγιαξ και είπε: εντάξει, αν αυτό είναι αδικία, τότε ότι εμείς παίρνουμε τηλεοπτικά 15 εκατομμύρια ευρώ και η τότε να παίρνει 150 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι. Ναι. Έτσι είναι, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και ο ανταγωνισμός όλο αυτό που έχουν φτιάξει. Το ότι οι αγγλικές ομάδες παίζουν ένα πρωτάθλημα με όλα τα παιχνίδια υψηλής έντασης και αυτό, ναι, μεν μπορεί να φέρνει και παραπάνω κούραση, αλλά αν το διαχειριστεί σωστά, μπορεί να σου προσφέρει και πολύ καλύτερη απόδοση σε διάρκεια. Ενώ στην Ισπανία, για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα εδώ και πόσο καιρό παίζει όντας ήδη πρωταθλήτρια. Η Λίβερπουλ δεν έτρεχε χθες. Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι η διαχείριση. Και είναι πρωταθλήτρια, Γιώργο, η Μπαρτσελόνα, όχι γιατί η ίδια έκανε κάποιο συγκλονιστικό. Γιατί η άλλη είναι πολύ, πολύ χειρότερη. Η άλλη είναι κακή. Ναι, αυτό ακριβώς. Η Ρεάλ φέτος δεν βλέπετε. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τεράστια απογοήτευση. Η Βαλένθια με τα πάνω και τα κάτω της. Η Σεβίλη με τα πάνω και τα κάτω της. Και μια Χετάφε να παλεύει να μπει. Ναι. Που η Χετάφε είναι τρίτη ή τέταρτη ομάδα της Μαδρίτης. Τι είναι. Ναι. Την ίδια συζήτηση κάνουμε για τη Γιουβέντους όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχει καταφέρει να πάρει τρόπαιο. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα και το πώς έχει εξελιχθεί. Άρα στο τέλος της ημέρας θα πρέπει οι λίγες να κοιτάξουν λίγο τα θέματά τους. Από εκεί ξεκινάει. Ναι.
Η UEFA μια χαρά έχει κοιτάξει τα δική της λίγκας. Ναι, η γιατί UEFA λέει ότι παιδιά, προϊόν, θα φτιάξουμε ένα προϊόν. Το οποίο είναι μια μίξη Ευρωλίγκας, δηλαδή κλειστών συμβολέων. Δηλαδή ουσιαστικά τα μεγάλα κλαμπ έχουν τον δρόμο ανοιχτό για να μπουν και σου δίνει και μια ευκαιρία εσένα φτωχέ να μπεις να ζήσεις τη στιγμή. Ναι. Να σε δώσει αυτό... και να σου, επειδή το λέγαμε για την προηγούμενη εκπομπή, να σου δώσει και λεφτά για να μπεις εκεί. Μπαίνεις στο Champions League, ναι, πάρε 20 εκατομμύρια, κάνε κάτι, μην μου έρθεις έτσι. Ναι, μην μου εξευθυλιστούμε. Ναι, πάρε την ευκαιρία να δείξεις κάτι εντυπωσιακό που θα με κάνει και εμένα εμπορικό ως προϊόν. Με τα κουστούμια και εσύ μου έρθουν τη διχάλα και, και το τέτοιο. Όπως πήγε η ΑΕΚ φέτος. Και το σορτσάκι. Ναι. Στα δίνω. Εγώ στα δίνω. Όχι βρέστα. Εγώ στα δίνω. Ναι. Ούτε συμφωνίες. Θα κάνεις τίποτα έτοιμα τα γόλα. Ναι. Και σε αυτό θα έχουμε πολύ ψωμί να αναλύσουμε το καλοκαίρι την Αταλάντα και τη Χετάφε που όπως όλα δείχνουν θα είναι του χρόνου τα νέα project που θα μπουν. Που όλες οι ομάδες περιμένουμε τον Τέφι. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά παιδιά. Δεν έχουμε να αναλύσουμε κάτι άλλο. Θα απολαύσουμε ένα παιχνίδι ακόμα. Εγώ θα απολαύσω πρώτα τη φιέστα του Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη. Τι ώρα θα βρε. Θα γυρίσω να δω τι θα πει. Έξι θα έρθεις Γιώργο. Έξι θα το παλέψω. Έξι. Έξι. Έχετε πάρει άδεια για φωτοβολίδες και τέτοια. Όχι, ή θα περνάει. Το... Ή θα περνάει... θα περνάει η Ράιαν και θα βλέπει. Τι είναι ο Παύλος Μελά, τίποτα μαλακοπή είναι. Όπα, όπα, όπα. Φίλαθλοι, φίλαθλοι, προστατεύστε την εκπομπή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν είχαμε χώρο για κάτι άλλο εκτός από το Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα. Δεν υπήρχε λόγος να έχουμε χώρο για άλλο παιχνίδι. Άλλωστε, αύριο θα περιμένουμε το τι θα μας έχει δώσει και ο δεύτερος ημιτελικός και θα αρχίσουμε να παίρνουμε πλέον και σε mood τελικού, γιατί λίγο αρχίζουν και ξεδιαλύνουν τα πράγματα σαν αφορά τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε ομάδα, για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Συμπουλήθηκε το θέμα που υπήρχε ένα ερωτηματικό για τους Γιαννούλη και Μάτος, για να δούμε εάν ο Λουτσέσκου θα έχει τετράδα αμυντική πρωταθλήματος ή κυπέλου. Πρωταθλήματος θα έχει. Εγώ έχω ακόμα στο μυαλό. Λέω εγώ. Εγώ στην πίσω άκρη του μυαλού μου έχω ότι θα πάει σε κυπέλου. Λοιπόν, δίνω από τώρα πάσα για την αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, ραντεβού το ανάλυση των Paris Press δίνει με εσάς για αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.